Για πρώτη φορά από την ημέρα που ο Βόλιος και η Λάρισα ανέλαβαν τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων του 2013, οι εκπρόσωποι φορέων των δύο περιοχών έκατσαν σήμερα στο τραπέζι του διαλόγου και συζήτησαν το πώς μπορεί να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος και πώς μπορούν οι δύο πόλεις να φιλοξενήσουν τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Το μήνυμα λοιπόν από τις τοπικές κοινωνίες του Βου, της Μαγνησίας και της Λάρισας, φεύγει προς την κεντρική εξουσία να αναλάβουν την ευθύνη ούτως ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε με γρήγορα βήματα, με γρήγορους ρυθμούς και να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα που μένει των 3,5 χρόνων για τους Μεσογειακούς Αγώνες του 2013. Δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου για χάσιμο. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση των φορέων τους οποίους καλέσαμε ακριβώς αυτό δείχνει, ότι όλοι θέλουν να κάνουμε τους καλύτερους Μεσογειακούς Αγώνες. Αυτό που τονίστηκε με έμφαση είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν θα δεχθούν καμία έκπτωση στις αθλητικές υποδομές. Πιστεύω ότι αυτή η σημερινή σύσκεψη δημιουργεί ένα διεκδικητικό πλαίσιο με συγκεκριμένη τεκμηρίωση και με συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση του εφικτού των Μεσογειακών Αγώνων, την κατεύθυνση δηλαδή του να γίνουν πλήρως σωστοί και επιτυχείς οι Μεσογειακοί Αγώνες. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού και βοηθούν και οι τοπικοί φορείς και οι βουλευτές είναι ένα σχέδιο προσαρμογής των οικονομικών, διοικητικών, αθλητικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών υποχρεώσεων των Μεσογειακών Αγώνων από τα 5,5 χρόνια που μας είχαν δώσει στα 3,5 χρόνια που περισσεύουν. Σήμερα που είμαστε στο μηδέν, για να μην πω στο μείον, πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα από όσο μπορεί κανένας να φανταστεί. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Όχι μια κυβέρνηση μόνη της που έχει δυσκολίες, όχι μόνο οι δήμαρχοί μας που τρέχουν και δεν προλαβαίνουν, όχι μόνο οι νομάρχες μας, όχι μόνο οι άλλοι φορείς, αλλά όλοι οι πολίτες της Θεσσαλίας. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν υποβιβασμένοι μεσογειακοί αγώνες και αυτές οι φανφάρες ότι δήθεν θα υπάρξουν καλοί αγώνες νομίζω ότι δεν ισχύει πλέον. Μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον να καλυφθεί ο χαμένος χρόνος των 27 μηνών από την ανάληψη των αγώνων μέχρι σήμερα. Επιτέλους, καταλήγουμε σε ένα σχέδιο διάσωσης των Μεσογειακών Αγώνων με πρωταγωνιστή την τοπική κοινωνία. Μόνο μέσα από δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορέσει να καλυφθεί διαχρονικά, επιμένω σε αυτό, το έλλειμμα δράσεων και πρωτοβουλειών από την κεντρική διοίκηση. Προσχήματα και υπαναχωρήσεις δεν υπηρετούν ούτε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, τις προεκλογικές, αλλά ούτε την εθνική αξιοπρέπεια και συνέπεια, αλλά πολύ περισσότερο τα συμφέροντα της Θεσσαλίας. Επαναπροσδιορίζεται η προετοιμασία, η οργανωτική δομή και ο σχεδιασμός των έργων υλοποίησης των Μεσογειακών Αγώνων. Πολύ σύντομα, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού θα είναι στην περιφέρειά μας. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του βουλευτή Λάρισας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Αστέριου Ροντούλη, που χαρακτήρισε παροδία τη σημερινή σύσκεψη, ενώ όπως πρόσθεσε, σκοπός των διοργανωτών είναι να προετοιμάσουν το έδαφος για τις περικοπές που σχεδιάζονται στα αθλητικά έργα. Εάν οι όποιες καθυστερήσεις γίνουν, αποσκοπούν στο πάπλωμα των απευθείας αναθέσεων, απατώνται πλάνη νυκτράν. Εμείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, θα το κάψουμε το πάπλωμα αυτό.